Δεν κρύβει τον προβληματισμό τη Λευκοσία, που παρακολουθεί με ανησυχία τον απόϊχο τη παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα του Μευλού Τσαβούσοκλου και τι διαρροέ περί από την Τουρκία στο τραπέζι τη επιλογή είτε για συνομοσπονδία είτε για λύση δύο κρατών. Πληροφορίε που στον Προεδρικό Λόφο θεωρούν. Βάσιμε και πλήρω συναφεί με τα όσα η Άγκυρα διαμείνει ένθεν και ένθεν για εγκατάλειψη των παραμέτρων του ΟΗΕ και πρόθεση του λεγόμενου σχεδίου Β. Στη σκιά των δυσμενών εξελίξεων, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη, που επιστρέφει απόψε στην Κύπρο από το Λονδίνο, αρχίζει από Δευτέρα Κύκλο κατηδίαν επαφών με του αρχηγού των κομμάτων. Σκοπό η πλήρη, αναλυτική και σε βάθο ενημέρωση για τα όσα έγιναν ή καλύτερα δεν έγιναν στο το Δείπνο με τον Μουσταφάκιντζή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, θα αποτελέσουν αυτές οι συναντήσεις το εφαλτήριο για σοβαρό προβληματισμό. Θα ανοίξει ο φάκελο του Τιδέων Γενέσθε, δεδομένου ότι υπάρχει από τη μία η αιμονή του Μουσταφά Κιντζή σε θέσεις που σε καμία περίπτωση μπορούν να γίνουν αποδεκτέ ενώ από την άλλη η Τουρκία δεν φαίνεται διατεθειμένη να καταβάλει έστω μια ίστατη προσπάθεια για λύση του Κυπριακού στι συμφωνημένε παραμέτρου. Στο Προεδρικό, όπω φάνηκε και από την ομιλία Αναστασιάδη στην Κυπριακή Παρικία στο Λονδίνο, δεν δένουν σε ψηλό μαντήλι τα περιδιαφωνία στο ακιντζή του σχεδιασμού τη Άγκυρα. Γνωρίζουν πω ακόμη και αν δεν είναι ένθερμο υποστηριχτή εναλλακτικών προτάσεων, τελικά λόγω και των εσωτερικών ισορροπιών στα κατεχόμενα, απορροφάται πλήρω από τα θέλω τη Τουρκία, που ούτω ή άλλω. Βρίσκουν ευήκο αότα τους κύκλους της ψευδοκυβέρνησης. Αντί δηλαδή να απενεργοποιείται το ενδιαφέρον, περισσότερον ενεργοποιείται, περισσότεροι εμπλέκονται και δημιουργούνται ακριβώς εκείνες οι προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να υπερασπιστούμε αλλά και να προβάλλουμε τα δίκαια αιτήματα τη πατρίδα μα. Κρατούν έτσι μικρό καλάθι και στρέφουν την προσοχή του, όπω μα λέχθηκε χαρακτηριστικά, στη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη ο Μευλού με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Στην οποία θα διαφανεί κατά πόσον η Τουρκία θα προωθήσει επίσημα άλλε εναλλακτικέ, αλλά και κατά πόσο ο κ. Γκουτέρε προτίθεται όντω να αναλάβει πρωτοβουλία μέσω διορισμού τη Ρο Μαριντικάρλο στη θέση του προσωρινού απεσταλμένου του στην Κύπρο.